Όταν λοιπόν γίνεται ιατροδικαστική διερεύνηση με νεκροψία, νεκροτομή, αυτός είναι ο αρμόδιος ιατροδικαστής. Γι' αυτό το λόγο και λέγεται ιατροδικαστική έκθεση. Ο κ. Καρακούπης και ο Καλογρέας κάναν ιατροδικαστική γνωμοδότηση, δηλαδή πήραν χαρτιά στα χέρια τους. Ναι, αλλά όχι με δικιά τους πρωτοβουλία. Η δικαιοσύνη τους όρισε. Δεν το κάνανε με δική τους πρωτοβουλία. Δεν τους όρισε η δικαιοσύνη. Ποιος τους όρισε? Γιατί έλαβαν υπόψη τους οι εισαγγελικές αρχές και άσκησαν διώξεις, κύριε Κούγια? Γιατί βιάζεστε. Γιατί το έλαβαν οι εισαγγελικές αρχές? Δεν έλαβαν υπόψη τους τις δύο αυτές, τα δύο αυτά πορίσματα Καλογρέα. Το ένα πόρισμα του Καλογρέα και του Καρακούκη. Και αυτή τη στιγμή η κυρία Πισπυρίγκου είναι προφυλακισμένη. Τη γνωμοδότηση. Και κάνει τα ίδια λάθη πάλι. Γιατί, στο λέω κύριε Λιάγκα, όχι γιατί η προσωπική μας σχέση είναι γνωστή. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Όταν θα ξεκινήσει σε λίγο, δεν θα βιάζεσαι. Την έλαβαν την υπόψη τους, αυτό είναι το θέμα. Περίμενε λοιπόν λιγάκι, άφησε να μιλήσει κάποιος που είναι ειδικός και γνωρίζει και τα πράγματα. Καμία δικαιοσύνη δεν παρενέβη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η αστυνομία, διενεργώντας προανάκριση μετά από τις εκπομπές σας, ναι, αυτεπάγγελτα η αστυνομία ζήτησε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών να μελετήσουν τα στοιχεία που συγκέντρωνε η αστυνομία. Mm. Όχι η δικαιοσύνη ακόμα, η αστυνομία. Mm. Στη δικαιοσύνη δεν είχε πάει ποτέ. Συγγνώμη, οι εκπομπές οι τηλεοπτικές όθησαν την αστυνομία στο να συλλέξει στοιχεία. Έτσι ακριβώς, να αρχίσει να διερευνά. Οι τηλεοπτικές εκπομπές όθησαν την αστυνομία στο να συλλέξει στοιχεία. Ναι, εμείς πληροφορίες στιγμή παίρναμε από την αστυνομία και αυτό είναι μέρος του ρεπορτάζ. Δεν οφούσαμε εμείς την αστυνομία να συλλέξει στοιχεία. Άκουσα να σου κάτι. Αν ήξερα ότι θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν θα έκανα αυτή την επιλογή να μιλήσουμε. Μα και εγώ όμως δεν μπορώ να μιλάω τη θέση μου, κύριε Κούγια. Ναι, κλείσει το στόμα σου λοιπόν και περίμενε λιγάκι. Μα το κλείνω το στόμα μου να σας ακούσω, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχω όμως θέση. Τώρα θα κλείσω, το έχω σοβαρότερα πράγματα να κάνω. Αν δεν με αφήσει να μιλήσω, τελείωσε το θέμα αυτό. Λοιπόν, για να τελειώνουμε και μιλάμε τελευταία. Να μιλάτε χωρίς αντίλογο. Για, πείτε γιατί μου, από εδώ και πέρα θα υπάρχει αντιδικία μεταξύ μας. Ωραία, πείτε μου, πείτε μου. Να υπάρχει. Από εδώ και πέρα θα έχετε και μηνύσεις και αγωγές. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, άκουσε, για να τελειώνουμε. Ναι.